ο χωροταξικός σχεδιασμός και εν προκειμένου τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια δεν είναι γενικές σκέψεις επί χάρτου. Αποτελούν την υπερκείμενη βαθμίδα σχεδιασμού που ορίζει τις γενικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την εκάστοτε περιοχή, με τις οποίες όλα τα υποκείμενα σχέδια χωρικού σχεδιασμού οφείλουν να εναρμονιστούν. Επιπροσθέτως είναι γνωστό πως η χωροταξική πολιτική συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή πολιτική και ουσιαστικά η πρώτη, δηλαδή η χωροταξιακή πολιτική, αποτελεί τη χωρική και φυσική έκφραση της δεύτερης. Η μελέτη, επομένως, αυτή καθορίζει εν τέλει τους αναπτυξιακούς στόχους της περιφέρειας, τις επιμέρους πολιτικές της, αλλά και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τα επόμενα 15 χρόνια, παρακαλώ. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντική η γνωμοδότησή μας σήμερα, καθώς δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναθεώρησης του εθνικού σχεδιασμού και ένταξης αυτών όλων των αναπτυξιακών στόχων της πόλης μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρένθεση που για την κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εξόχως σημαντική. Φίλες και φίλοι, πρέπει να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και της κρισιμότητας της κατάστασης. Το διακύβευμα για την περιοχή μας είναι μείζονος σημασίας. Δεν επιτρέπεται να το μετατρέψουμε σε πεδίο πολιτικών και παραταξιακών αντιπαραθέσεων. Ούτε θα πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας πως η αντιμετώπιση και επίλυση τέτοιας φύσεως θεμάτων δεν είναι εφικτή από τις ενέργειες ενός μόνο αιρετού ή μιας μόνο παράταξης. Απαιτεί σύμπνοια διαθέσεων, πάντοτε υπό το πρίσμα των αντικειμενικών κριτηρίων, τις ίδιες ανησυχίες και τις ίδιες απόψεις ενστερνίζονται τόσο οι Δήμοι Δράμας και Ξάνθης μαζί μας, όσο και οι μικρότεροι Δήμοι της περιοχής.